Ο κύριος Γιάννης Καρούζος είναι κοντά μας σήμερα το πρωί και ο Σπύρος Αφεμελίδης. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, κύριε Καρούζε. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους μαθητές, με τις άδειες των γονιών. Γιατί ένα από τα πιο έντονα ερωτήματα των ημερών είναι τι θα κάνω ως γονιός αν αρρωστήσει το παιδί μου. Δικαιούμαι άδεια. Μπορώ να μείνω στο σπίτι να το φροντίσω ή θα το αφήσω μόνο του με τον πυρετό του και το θερμόμετρο για να πω παιδί μου, εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά γιατί δεν δικαιούμαι άδεια. Κύριε Παυλόπουλο, με βάση το δεδαλώδη πίνακα που δείξατε, θα πούμε και τις άλλες περιπτώσεις, γιατί προσπάθησα χτες όλη τη μέρα να αναλύσω αυτά. Οπότε θα δώσουμε και άλλα χρηστικά στους φίλους τηλεθεατές. Ας απαντήσω λοιπόν καταρχάς σε αυτή την ερώτηση. Όταν έχουμε έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα και το παιδάκι του ασθενήσει από COVID, με μόνη τη βεβαίωση οποιοδήποτε γιατρού, ο γονέας μένει σπίτι. Μένει σπίτι για τουλάχιστον 14 ημέρες και η σχετική άδεια που προβλέπεται από τον νόμο επιδοτείται κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και το 1/3 από το Υπουργείο. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν έχει βγάλει την οικία υπουργική απόφαση, με αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, η άδεια αυτή να πρέπει να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, είναι αδιανόητο να υποστηριχθεί η άποψη ότι θα πρέπει να πληρώνεται κουτσί η άδεια αυτή, με δεδομένο ότι ένα παιδάκι μπορεί να έχει έξοδα νοσηλείας, να έχει το ένα, να έχει το άλλο ανάγκη. Άρα, 14 μέρες υποχρεωτικά δικαιολογημένες, αν συνεχίσει η χειροτέρευση υγείας του παιδιού, με νέα βεβαίωση του γιατρού, αρκεί και ιδιώτη, μπορεί να παραταθεί η άδεια αυτή στον εργαζόμενο γονέα. Ένας από τους δύο γονείς, κατ' επιλογή του, με υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη. Μάλιστα. 14 ημέρες, γιατί ακούγαμε για 5 ημέρες, επειδή θα είναι 5 ημέρες καραντίνα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το, ξέρετε πόσα μηνύματα έχουμε λάβει που δεν ξέρει και ο κόσμος τι να κάνει. Άρα να το ξαναπούμε, 14 ημέρες. Είναι καθαρό. 14 ημέρες τουλάχιστον. Τουλάχιστον είμαι απόλυτος αυτό που λέω. Είμαι απόλυτος. Ωραία. Να σας έλεγα, υπάρχει μια δισκάμψη, όπου είναι θα το πω. Πάμε τώρα στο άλλο με βάση τον πίνακα, το δεδαλώδη που βγάλετε προηγουμένως. Όταν αρρωστεί το παιδάκι, είναι εύκολη η λύση, είναι η άδεια. Εύκολη μιλώντας σκοπτικά.